κόσμο! Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά! Εγώ σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι εμπνευσμένο από την αγαπημένη μου Κατερίνα Οπ. Είναι η μόνη βασικά που το είδα να το κάνει τουλάχιστον και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Έχω δει πάρα πολλά παρόμοια challenges, αλλά αυτό μου τράβηξε την περιέργεια και το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και στο Instagram και γενικά σε... Γενικά βλέπουμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κάτι φαγητάρες. Δες εδώ έτσι, τέτοιες φωτογραφίες τις βλέπω. Και λέω, πού είναι όλα αυτά ρε παιδιά τα φαγητά? Λοιπόν, θα πάω σε κάποια από αυτά τα μέρη που κάνουν έτσι περίεργα, ωραία φαγητά. Έψαξα με μια μεγάλη έτσι έρευνα στο Google κάποια καταστήματα και τα συνδύασα με ένα μίνι ταξιδάκι που είχαμε πάει τέλος πάντων. Και γενικά κοντά στην περιοχή μου. Και βρήκα πάρα πολύ ωραία έτσι instagramικά φαγητά, τα οποία δεν είναι καθημερινά, δεν βρίσκεις ρε παιδί μου στο κάθε καφέ και εστιατόριο της γειτονιάς σου. Και φαινόντουσαν πάρα πολύ... Τώρα πρέπει να το κάνεις αυτό. Αστικά. Ποιος άφησε την εξή την παγωγίστη? Εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε το βιντεάκι. Να κάνετε subscribe αν θέλετε να κάνω και ένα part 2 με διάφορα έτσι πάλι περίεργα φαγητά. Και disclaimer, δεν τρώω αυτά κάθε μέρα. Έχω μαζέψει όλο το υλικό. Αυτό, οπότε subscribe, το κουδουνάκι να κάνετε εννοείται αν σας αρέσουν και θέλετε part 2. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη καφετέρια. Λοιπόν, ήρθαμε σε μια καφετέρια τώρα, η οποία λέγεται Coop. Και είδα ότι έχουν πάρα πολύ ωραία έτσι πρωινά. Και είδαμε για πρωινό. Έχει όλα αυτά εδώ. Eggs and pancakes. Και όλα είναι instagramικά. Savory, πώς λέγεται αυτό, pancakes, bowls. Αυτά είναι νομίζω. Τι θα πάρεις? Δεν ξέρω, θα το κάνω το κατάλληλο μία. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι στην ουσία bagel, σαν κουλούρι θυμίζει, με σολομό, φιλαδέλφια, αγγούρι, παρμεζάνα, ρόκα. Το αγαπημένο του Αλέξη πιστεύω θα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι άλλο, έχει και άνηθο, κάτι τέτοιο μέσα, πεντανόστιμο. Και έχουμε πάρει και αυτήν εδώ πέρα τη γλυκιά αμαρτία, την οποία την είδα και στις φωτογραφίες που ήρθαμε σε αυτό το κατάστημα. Είναι από το πιο διάσημο μάλλον, γιατί τα παίρνουν αρκετά άτομα. Είναι πολύ γιάμι φαίνεται, είναι με λευκή και πραλίνα. Και έχει μπισκότο Oreo, pancakes, 8 ώρο φάω. Τεράστιο. Εντάξει, τι πιο instagramικό από αυτό εδώ πέρα το πρωινό? Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Θα ξεκινήσω με το αλμυρό. Αυτό τώρα να το φάμε μαχαίρι. Ξεκινήσω από τη σαλάτα. Τις αρέσει αυτό? Ωραίο είναι. Η ρόκα στη μέση, με σως Σίζαρ. Για να δούμε και αυτό. Θα μου λείπει το παλιό. Είναι τέλειο. Και σαν κουλούρι, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ελπίζω να μην θέλει να χάσει τίποτα. Ορίστε, εγώ είμαι γενικότερα λάτρης του σολομού, οπότε σίγουρα θα δοκιμάσω από αυτό. Τέλειο. Πόσο του βάζεις? Φάνηση μου άρεσε. Αν και θα ήθελα να δω πασάντα με τον κενό στο κέντρο. Τώρα θα αλλάξουν λίγο οι ρόλοι. Τι πιο instagramικό από αυτό, πες μου. Αυτό δεν το θέλω να δοκιμάσω. Ρόκα είναι. Ναι. Τέλειο. Το δαγκωμένο. Α, αυτό είναι δικό μου. Γιατί πάντα μου παίρνεις τις τελευταίες μπουκές? Πάντα όμως. Όποτε κόβω ψωμί, παιδιά, παίρνει από το δικό μου. Αυτό που αφήνω. Δεν παίρνει το άλλο. Θέλετε να μας πείτε μια γνώμη ή θα το φάτε όλο και μετά στο τέλος θα μας πείτε πώς ήταν η χώνεψη? Όχι, απλά ήθελα να δω το συνδυασμό του. Από γεύσεις και ήδη, καθαρά δεν κάνει. Και από εμφάνιση, καλά, αυτό εννοείται. Απλά έχω θυσιαστεί, είναι πάρα πολύ. Εγώ αν το βλέπα στο Instagram αυτό, θα ήθελα να το φάω επί τόπου. Σίγουρα και εγώ. Κοίτα. Θες να είναι δικό σου αυτό, Να πάρω εγώ το άλλο. Έχουμε ένα γλυκό που είναι αυτό εδώ. Είπαμε, είναι λοιπόν pancakes 8 όροφα. Ξέρω εγώ, 2, 4, 5, 6 ορόφους. Με λευκή και πραλίνα και μπισκότο τριμμένο Oreo. Επίσης φαίνεται ότι τα pancakes εδώ έχουν κάτι αναμεταξύ τους. Και δεν είναι σκέτα, που αυτό με χαροποιεί λίγο. Γιατί συνήθως όλοι τα βάζουν έτσι σκέτα. Εμένα μου αρέσει επίσης και λεπτομέρεια εδώ στο σχέδιο wedges. Ναι, ήταν πολύ διάσημο πιάτο, το είδα και λέω αυτό είναι για αυτό το βίντεο. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε αυτή την καφετέρια. Λέει, το δικό σου έχει και ρεπανάκι μέσα. Όλα έχουν ρεπανάκι. Δεν το είδα.
Θες να αλλάξουμε πια. Ακόμη δεν το δοκίμασα. Θα δούμε. Θα δοκιμάσω και αυτό και θα σου πω στο τέλος. Εν τω μεταξύ, εγώ εκείνο το διάλεξα. Ο Αλέξης διάλεξε τα γλυκά τα pancakes. Θα ξεκινήσω πρώτα με το pancake. Σκέτο. Τι αμαρτία είναι αυτή με σκέτο pancake. Ωραίο. Λευκή σοκολάτα έχουμε μέσα. Όταν λες μέσα, ενδιάμεσα εννοείς. Ναι, ενδιάμεσα. Φαίνονται πάντως ωραία φράτα. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Wow. Κοίτα, κοίτα πώς τα απολαμβάνει. Δεν μου λες, θα μας κάνεις κανένα σχόλιο ή θα τρως μόνο. Περίμενε. Τώρα θα δοκιμάσει σκέτο τα pancakes με τη σοκολάτα που έχουν εσωτερικά. Ναι. Τώρα πάμε το εσωτερικό το κομμάτι που θα το χαλάσω το σχέδιο. Ουλαλα. Πείτε λίγο εδώ. Κόλαση, κόλαση. Ω, καλά, εγώ το βλέπω και γλύπουμε. Μόλις έχεις κερδίσει σίγουρα μια θέση στην κόλαση. Είναι φανταστικό. Αλέξη, κάτω το από πίσω. Αν υπομονώ, ξέρω εγώ να πάρω το πιάτο στα χέρια μου. Αν θες γλυκό να φας σήμερα, είναι τέλειο. Καλά, από ό,τι βλέπω δεν έχει λόγια. Μάλλον θα δούμε όλο το κλιπ στη μάσα. Είναι γλυκά, δεν μπορώ να φάω, δηλαδή υπάρχει έξι μόνο με λιχτή σοκολάτα, με λιγόνο. Συμφωνεί. Αλλά αυτά είναι ωραία, γιατί έχει την πραλίνα που σπάει λίγο. Άντε, λέω και εγώ δεν θα το πει επιτέλους. Τώρα θα φάγω το τελευταίο κομμάτι του Αλέξη. Έτσι για να δει. Συγγνώμη, εμένα ήξερα το δείξει, τι κάνεις. Τώρα που σε κοροϊδέψα και τώρα το φαγητό σου. Δεν σου πολύ, θα δοκιμάσω πρώτα τη ζύμη. Είναι τέλεια. Είναι λες και τρως. Όχι καλύτερη από τη δική μου όμως. Ντόνατ λες και τρως είναι, θυμάμαι ζάχαρη. Αν υπομονώ να δοκιμάσαι πάρα, για να δούμε. Κοίτα, κατευθείαν στο ψητό πάει. Κοίτα, κοίτα εδώ πώς τα κόβει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω όλο στο στόμα, βέβαια. Σίγουρα μπορείς. Ο Αλέξης έχει το μεγαλύτερο στόμα στην ιστορία. Ναι, μπορείς. Μπορείς, αλλά δεν είπαμε ότι δεν θα λερωθείς. Τέλειο. Δεν έχεις λόγια, δεν μπορείς να πεις τίποτα, το ξέρω, σε νιώθω. Είναι φανταστικό. Εγώ γενικό δεν είμαι ποτέ του γλυκού. Οπότε πάμε έξω, συνήθως προτιμώ τα αλμυρά. Αν πάρω γλυκό θα πάρω κάτι με όρο. Γιατί δεν σε λιγώνει και είναι τέλειο, είναι φανταστικό αυτό. 10-10. Είμαστε σε ένα εστιατόριο που λέγεται Διόνυσος και είναι πολύ ωραίο. Και θέλουμε να δούμε τώρα τι έτσι extreme φαγητά έχει, γιατί από αυτές τις φωτογραφίες φαίνονταν πολύ έτσι cute. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά. Είδες κάτι που να σου αρέσει και χαμογελάς. Δυσκολεύομαι να διαλέξω. Κάτι μου λέει θα καταλήξω να παίρνω όλο το μενού στο τέλος. Έχω ενθουσιαστεί μέχρι στιγμή και έχω ενθουσιαστεί. Για πες. Όσο εγώ τρώω το ψωμάκι μου εδώ. Ενθουσιαστεί με σαρδέλες στα κάρβουνα, με ντοματίνια. Τέλειο, καταπληκτικό. Έχω ενθουσιαστεί με κολλικτάκια τηγανιτά. Κυματιστές πέτσα από κολλικτάκια σε βλημμένες με τζατζίκι. Μανιτάρια γεμιστά. Καλά, μανιτάρια τρέλα. Μανιτάρια ψητά. Σκουμπρί καπνιστό. Τρέχουν ψάρια αυτή τη στιγμή. Okay. Ακόμα δεν έχω διαβάσει το μισό κατάλογο. Σου αφήνω να διαλέξω ό,τι θέλει. Θα βρει τα πιο instagramικά φαγητά του Διόνυσου. Τι πήρε, θε να πει στα παιδιά. Θέλω να το πω ή να το ψελιάκι και να το δουνε. Πες μας λίγο έτσι. Λερώθηκες. Ναι, δεν ξέρω. Πήρα τηγανιτά κολλικτάκια, σαρδέλες χάρας, κοντο σούβλι, πήρες εσύ. Θα δείξει πως θα είναι. Τα υπόλοιπα θα τα δούνε, γιατί πήραμε πολλά ακόμη. Δεν το πιστεύω αυτό που διάλεξε ο Λέξης. Έχει πάρει με τσουβόνε. Αυτό βασικά εγώ του είπα ότι είναι ωραίο τυρί και το διάλεξε. Δείτε στήσιμο. Με σος βατόμουρου. Τι είναι αυτά γύρω γύρω αμύγδαλα. Υπέροχα. Έχει επίσης μανιτάρια γεμιστά. Για πες μας τι έχουν αυτά. Έχουν κρατικό μέσα, νομίζω μπριζόλα, κάτι έχουν μπριζολάκια. 2-3 κασέρια που είναι μπάτσος και κάτι ακόμα φέτα νομίζω και κασέρι. Και τα κολοκυθάκια μας. Τι τέλεια κομμένα. Είναι φραγανιστάδες. Σίγουρα. Είναι καταπληκτικό. Είναι με τζατζίκι. Ναι. Ή με σος γιορτιό. Όχι, είναι τζατζίκι. Ήταν πιο ωραία με σος. Και ελευθερία τέλεια. Το σχήμα είναι τέλειο. Το δίνει τέλεια ευφύ, έτσι. Αυτά τον έφερα ήταν τέλεια. Ήρθαμε εδώ πέρα επειδή μας το προτείνανε τα παιδιά στο Instagram. Γι' αυτό σας λέω ακολουθήστε μας στο Instagram. Περισσότεροι βασικά λέγατε για το Διόνυσο.
Δεν είναι λες και τρως πίτσα. Πίτσα με μανιτάρια, ναι. Θα δοκιμάσω μια της σως βατόμουρου, γιατί με κοιτάει και την κοιτάω. Μαρμελάδα βατόμουρου είναι. Και είναι τέλεια. Να τους ρωτήσουμε που την πήραν. Θα είναι τέλεια αυτή με κρέπα, με ψωμί. Πρέπει να έχει και απέναντι τα παραδοσιακά. Δεν πρέπει να αφήνει να διαλέγω τα πεινάω, γιατί παίρνω όλο τον κατάλογο. Πρέπει να σου αφήνω, γιατί είναι πολύ ωραία. Και φυσικά δεν κόψαμε το πιο εμφανίσιμο. Παιδιά, θα σας ανοίξουμε την όρεξη με αυτό το βίντεο. Θεέ μου, καπνιστό τυρί με τσοβόνε. Ευχαριστώ. Τι κρούστα έχει αμυγδάλου. Ναι. Μαζί με σώσα το φάω. Κόβουμε τυρί. Το τρώμε σωστά. Όχι, δεν ξέρω πώς τρώγεται. Αλλά υποθέτω ότι το κάνεις κάπως έτσι για να το έχω. Είναι θαυμάσιο. Έχω πάθει πλάκα. Είναι θαυμάσιο. Δεν έχω άλλα λόγια. Είναι special. Δεν περίμενα ποτέ το αμύγδαλο να ταιριάζει με τυρί. Και πραγματικά έχω πάθει πλάκα μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως θα βάλω. Είναι παράλληλα και τραγανό και τσίζι. Να πούμε κείμενο, μας φέραν και τα κυρίως πιάτα, τα οποία τα έχουμε εκεί πέρα παραμονεμένα και κάθονται. Είναι κοντοσούβλι, χοιρινό πυραμί, κοτόπουλο. Δεν ξέρω εσύ το πήρες. Και πήρε ο Αλέξης, για δείξτε το λίγο και εσείς τα παιδιά. Εγώ πήρα σαρδέλα ψητή στα κάρβουνα. Από την αρχή του καλοκαιριού θα πω. Και επιτέλους θα τη φάμε. Συνοδεύεται με ντοματίνια. Αν υπόμενες να δοκιμάσεις. Τι, αχ, εδώ τα έχουμε ξεσκίσει όλα. Τώρα αυτά μείναν μόνο. Τα άλλα όλα έχουν αδειάσει, ξέρω εγώ. Αυτό πώς έρθει στο πιάτο μου. Εγώ στο έφερα. Δεν το θες. Νο, με τόσο φαγητό. Δικό σου είναι. Καλή σου όρεξη. Σε μαντάρι, εγώ ποτέ δεν λέω όχι. Ξεκινάω με το πιάτο μου που είναι αυτό. Μην τολμήσω τα γκίξ, αν είναι τέλειο. Έχω πάρει ήδη πατάτες και δεν το έχεις καταλάβει. Να δούμε. Καλό. Πατάτα πάντα είναι καλή. Ξεκινάω από το εύκολο πάντα. Δεν ξέρω από τι να ξεκινήσω. Έχει μια σούση εδώ πέρα πολύ ωραία. Φαίνεται να είναι ωραία. Έχουν φέρει και κάτι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι για τα ψάρια ή για το δικό σου φαγητό. Μόνο για τα ψάρια πρέπει να είναι. Είναι λαβδάκι και έχει λεμόνι για να το κάνεις λαδολέμονο. Πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο πιάτο είναι πολύ τολμηρό γιατί το φοβόταν, η αλήθεια είναι. Στην αρχή λέει θα είναι, θα μου αρέσει γιατί είμαι και λίγο περίεργη με το κρέας, αλλά μάλλον βλέπω να το τρώει όλο και χωρίς να μας το δίνει. Κάνει μαλαμάκια. Συγχαρητήρια μαμά. Μ' άρεσε. Δεν είμαι πολύ φαν από αυτά τα κρέατα και αυτά, αλλά είπα να το πάρω μαζί με τον Αλέξη γιατί μόνη μου δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Και τελικά καλά κάναμε και το πήραμε, Αλέξη, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε το taste test. Έχω σκάσει διαφορετικά την αίσθηση. Λιμαργία σου. Ναι, τέλειο. Θα σε τσιμπήσει κουνούπι. Βάλε και αυτή τη σώση εδώ πέρα που είναι πολύ λίγο, αλλά είναι ωραία. Έπεσε κατά λάθος εμένα και τα δοκίμασα. Πάρα πολύ ωραία. Και η Wild εδώ λέμονο. Έχω και εγώ λεμόνι χθε. Όχι, εντάξει, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο που ξέρω καλά. Φωτίζουμε το αρώμα, θα και ωραία να μεγαλώσουν, να γίνουν καθαρίες. Φαίνεται τέλειο. Πώς μπορείς και τις τρως ολόκληρες. Τις μικρές έτσι θέλω. Τι τις λες και μικρές. Ναι, τα μικρά ψάρια. Έχω σκάσει από τα ορεκτικά, αλλά πρέπει να φάω. Έτσι και πνιγώ, θα τη φάω κι εγώ έτσι. Μάζα την καλά. Πολύ ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ. Έτσι που το κάνεις το λάδο λέμονο. Ναι, νομίζω αυτό ήταν και σκοπός. Να γίνει έτσι. Γεια! Έχω μία υπέροχη θέα από πίσω μου. Ένα ηχεί εδώ πέρα να παίζει. Ευχαριστώ. Δεν θα το σταματήσουν. Και δύο υπέροχα φαγητά, τρία βασικά, να με περιμένουν μπροστά μου. Και ήρθε και αυτό τώρα. Είμαστε στο κιόσκι και έχω πάρει βάφλα, θα σας τη δείξω. Και ο Αλέξης έχει πάρει μπέργκερ στο κύβο. Είναι τα πιο περίεργα φαγητά που έχω δει ποτέ. Αυτό εδώ πέρα είναι το μπέργκερ. Όπως μπορείτε να δείτε, λέγεται μπέργκερ στο κύβο γιατί είναι πάνω σε ένα κύβο. Είναι κάπως αστείο το όνομά του. Και επίσης είναι τρία στη σειρά και έχουν από κάτω τις πατατούλες. Έχεις σκεφτεί ότι τα τρία είναι γιατί είναι το κυβικό, ο κύβος. Ναι. Τρίτη. Ναι, το έχω σκεφτεί. Όχι. Όχι. Σερβίρονται με μπροσέ ψωμάκι, με μοσχαρίσιο πιφτέκι. Έχει εδώ τα dressing και το ένα και το άλλο. Και οι πατάτες είναι άπεχτες. Πρέπει να δοκιμάσεις γιατί έχω κλέψει ήδη εγώ δύο. Τι κάνεις και. Μου τις πήρε όλες. Πάει, κατασχέθηκαν τώρα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το αλμυρό το δικό σου. Ναι. Και μετά με το δικό μου. Ωραία. Το δικό μου θα σας το δείξω, το έχω εδώ μπροστά μου. Αλλά πρώτα ετοιμάζουμε κέτσαπ. Έχει κέτσαπ με σαρδομαγιονέζα. Αυτό το πάει και κατεβαίνει και το βλέπετε. Έχουμε έρθει τόσες φορές εδώ και μία φορά στη ζωή μου δεν έτυχε να κάτσω να φάω το μπέργκερ. Πάντα το παίρνει ο Αλέξης. Είναι ό,τι πιο περίεργο. Γιατί είναι και μίνι. Και είναι ωραίο γιατί έκανε τρεις ωραίες αρχές. Δηλαδή ξεκινά τρεις φορές ένα μπέργκερ. Και η πρώτη μπουκιά είναι η καλύτερη. Για να δούμε σε γεύση πως είναι.
τώρα κατάλαβα γιατί το τρώει ο Αλέξης συνέχεια από το μπέργκερ. Και σαν εμφάνιση είναι πολύ wow. Και έχω μπροστά μου το γλυκό το δικό μου. Αλλά πρώτα θέλω να δοκιμάσω τις Ελένης. Γιατί η Ελένη πήρε μια κοτομπουκιά με πατάτες. Δεν έχουν wow εμφάνιση. Περίμενε, να το κάνεις σωστά. Αλλά είναι νόστιμες. Και τώρα έρχεται το αριστούργημα της βραδιάς. Αν και η μουσική δεν θα μας αφήσει να μιλήσουμε. Έχω πάρει rainbow βάφλα. Rainbow που έχει δηλαδή πραλίνα φράουλα, πραλίνα μπουένο, πραλίνα σοκολάτα κλασική και μπάλες ρυζιού με σοκολάτα. Θέλω λίγο να δείτε τη λεπτομέρεια. Πρώτη φορά τρώω βάφλα σε αυτό το μαγαζί. Και γενικά κάτι γλυκό βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Το είδα σε φωτογραφία που το είχαν στο ίντερνετ και λέω εδώ είσαι θεανό, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δοκιμάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος με το rainbow σε παραπέμπει σε πολύχρωμη βάφλα. Η βάφλα να είναι, όχι το από πάνω. Αλλά είναι ωραίο κι αυτό. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο το φυσικόνο βέβαια. Αλλά είναι μια καρδιά από βάφλα το κάθε κομματάκι. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι η πιο τέλεια βάφλα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν βάζω ποτέ φράουλα και λευκή. Αλλά νομίζω τώρα θα το κάνω αυτό. Θα το βάζω. Είναι πολύ γλυκιά. Αλλά ταυτόχρονα και ωραία. Βασικά έρχεται μια έκρηξη από γεύση στο στόμα αυτή τη στιγμή. Και έχω μείνει έκπληκτο. Αυτά για τώρα. Πήρουμε και το νεράκι μας γιατί λιγοθήκαμε και τα λέμε στο σπίτι. Λοιπόν παιδιά, εδώ ξεκίνησα το βίντεο, εδώ το τελειώνω. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ξέρω ότι σου τρέχουν τα σάλια αυτή τη στιγμή, το ξέρω. Και εμένα μόνο που τα σκέφτομαι όλα αυτά που έφαγα αυτές τις μέρες, λιγώνομαι. Κυρίως με την τελευταία τη βάφλα, αλλά παιδιά άξιζε πάρα πολύ. Ήταν κάτι το οποίο δεν παίρνω, ήταν εκτός των νερών μου από αυτά τέλος πάντων που βαδίζω συνήθως. Και μου άρεσε γιατί και δοκιμάσαμε νέες γεύσεις και είδαμε διαφορετικά πιάτα και στήσιμο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Να κάνετε like λοιπόν, subscribe. Το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Γιατί κάναμε τα Instagramικά του φαγητά εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!